Το απειλητικό μήνυμα που έγραψε πάνω στο γεωτρύπανο και οι προειδοποιήσεις του ότι το νερό της περιοχής προορίζεται για τα θερμοκήπια του έκαψαν επιχειρηματία από τη Βιάνο που συνελήφθη για την καταστροφή του μηχανήματος. Για ένα κοινωνικό αγαθό, δημόσιο αγαθό όπως είναι το νερό, νομίζουν ότι είναι ιδιωτική υπόθεση. Εάν δεν είναι. Ο 44χρονος είχε και στο παρελθόν προκαλέσει επεισόδιο σε άλλη τοποθεσία όπου επρόκειτο να γίνει δοκιμαστική γεώτρηση. Τότε είχε ζητήσει αμέσως συγγνώμη και δεν είχε προχωρήσει σε ζημιές είτε άλλες απειλές. Όμως ο πόλεμος του νερού στη διψασμένη γη των Αμυρών πήρε άλλη τροπή όταν πριν λίγες ημέρες το γεωτρύπανο που μίσθωσε ο Δήμος Βιάνου έκανε και πάλι την εμφάνισή του για να επιχειρήσει δοκιμαστική γεώτρηση κατόπιν αδείας κοντά στις εγκαταστάσεις των θερμοκηπίων του. Είχαν άδεια για ιδιωτική γεώτρηση δικιά τους, οπότε είχαν το συμφέρον κατά κακή έννοια ομολογουμένως να μην επιτρέψουν στο Δήμο να αξιοποιήσει μια γεώτρηση που είναι για κοινοφελές σκοπό και έργο. Ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης θερμοκηπίων αλλά και γεώτρησης, η οποία πίστευε ότι θα επηρεαστεί εάν γινόταν και άλλη στην ευρύτερη περιοχή, έπεσε στα χέρια αστυνομικών μαζί με τον 50χρονο Βούλγαρο εργάτη που απασχολούσε. Μαζί εκτιμάται ότι πήγαν στο σημείο που στάθμευσε το γεωτρύπανο και με τροχό έκοψαν σωληνώσεις και παλωδιώσεις, προκαλώντας ζημιές ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Το χειρόγραφο απειλητικό μήνυμα πάνω στο μηχάνημα ήταν εκείνο που έκαψε τους δράστες της δολιοφθοράς. «Θα σας κάψουμε», είχε γράψει, κάτι που κλήθηκε να αποτυπώσει χθες σε χαρτί ώστε να σταλεί σε γραφολόγο πραγματογνώμονα. Ωστόσο δεν χρειάστηκε, καθώς υπό το βάρος των στοιχείων ο 44χρονος ομολόγησε στις αρχές ότι ήταν εκείνος ο δράστης μαζί με τον 50χρονο Βούλγαρο. Μάλιστα, ο επιχειρηματίας που αναγνωρίζει το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη κατέθεσε χρήματα για την παραγγελία των πανάκριβων εξαρτημάτων που πρέπει να έρθουν από το εξωτερικό ώστε να αποκατασταθούν οι βλάβες στο γεωτρύπανο ύψους 60.000 ευρώ, τα οποία καλείται να καταβάλει ο ίδιος. Το μήνυμά μας είναι ότι προχωράμε. Ο Δήμος δεν εκβιάζεται. Η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει στο έργο το οποίο έχει αναλάβει προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας, ιδιαίτερα σε μια εποχή που υποφέρουμε όλοι από τη λειψιδρία, από την έλλειψη νερού και το δημόσιο αυτό αγαθό είναι για όλους.